Λοιπόν. Μάλιστα, είμαστε έτοιμοι. Στο σημερινό βίντεο θα πάμε να φορτίσουμε το Tesla Model 3 Long Range σε έναν από τους πιο γρήγορους ταχυφορτιστές στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες δόθηκαν σε λειτουργία οι Tesla Superchargers στο Ψαθόπυργο. Οπότε θα πάμε να δούμε πόση ταχύτητα θα καταφέρουμε να φορτίσουμε. Εκτιμάμε ότι θα πιάσουμε κοντά στα 250 kW και πόσα χιλιόμετρα αυτονομίας θα βάλουμε όση ώρα θα βρισκόμαστε εκεί πέρα. Φύγαμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ στο χάρτη ότι είναι διαθέσιμη 4x4, 250 kW. Βγήκε τελικά και το σηματάκι Preconditioning Battery for Fast Charging. Προετοιμάζεται δηλαδή την μπαταρία να είναι στην κατάλληλη θέρμανση για να φορτίσει πιο γρήγορα. Λοιπόν, μόλις έχουμε φτάσει στους Tesla Superchargers στο Ψαθόπυργο με 9% μπαταρία. Το ποσοστό είναι αρκετά καλό για να πετύχουμε καλή ταχύτητα. Πήρα μπροστά να... Φορτίζουμε, παιδιά, με 250 kW. Βάζουμε 1825 χιλιόμετρα την ώρα. Δουλεύουν όλα τα ανεμιστήρια εδώ πέρα. Το καλώδιο είναι ζεστό. Έχει θερμοκρασία. Και εδώ τα στήματα ψύξης της Tesla παίρνουν όλη τη ζέστη εδώ κοντά στα ελαστικά. Και πραγματικά, αν βάλεις εδώ το χέρι σου, σου έρχεται όλη η ζέστη από την μπαταρία, από τη φόρτιση. Λοιπόν, οι ταχύτητες είναι φοβερές. Φορτίζουμε μόλις 10 λεπτά και πλέον η ταχύτητα τώρα που φορτίζουμε είναι 113 kW, διότι έχουμε βάλει 40% μπαταρία. Να το, 40% μπαταρία μέσα σε 10 λεπτά, 220 χιλιόμετρα, απίστευτο, φοβερή χρόνια. Έχουν περάσει 20 λεπτά και πλέον η ταχύτητα έχει πέσει στα 71 kW, αλλά παρόλα αυτά βάζουμε 520 χιλιόμετρα την ώρα ακόμα και τώρα. Θα περιμένουμε να πάει μέχρι το 90% για να καταγράψουμε όλη τη διαδικασία φόρτισης και έχουμε βάλει ήδη 45 kWh, περίπου 60% μπαταρία και χιλιόμετρα αυτονομίας 329 χιλιόμετρα μέσα σε 20 λεπτά. Δηλαδή, να πας να φας μια τουαλέτα κάτι και έχεις βάλει μέσα 331 χιλιόμετρα αυτονομίας. Και όση ώρα ήμασταν εδώ, μέσα στη μισή αυτή ώρα, 3 Tesla. Και τώρα μόλις ήρθε ένα Tesla Model 3 Performance. Δεν φαίνεται δυστυχώς γιατί είναι μαύρο στο μαύρο. Φαίνεται όμως εδώ η αεροτομή του, με ζάντες 20. Μια χαρά. Και λειτουργούν αυτοί εδώ οι φορτιστές λιγότερο από 2-3 μέρες. Τώρα κλείσαμε μισή ώρα ακριβώς και έχουμε βάλει 70% μπαταρία. Να φανταστείς πόσο μπροστά είναι η Tesla. Αν φορτίζαμε σε ένα 50, θα παίρναμε 47 kW. Και τώρα εμείς έχουμε βάλει 70% ήδη και τώρα έχει πέσει τα 50 kW. Και έχουμε βάλει λοιπόν 54 kWh στην μπαταρία και χιλιόμετρα 400 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μισή ώρα φορτίση. Λοιπόν, παιδιά, σε 40 λεπτά το αυτοκίνητο έχει φτάσει στο 90% της μπαταρίας. Η ταχύτητα έχει πέσει στα 36 kW, έχουμε βάλει 61 kWh μπαταρία και αυτονομία, έχουμε βάλει 445 χιλιόμετρα αυτονομίας και έχουμε κλείσει εδώ 39 λεπτά φόρτισης. Οπότε το ιδανικό είναι να φορτίσεις ένα τεταρτάκι 20 λεπτά, διότι μέσα σε αυτά τα 20 λεπτά έχεις βάλει 200-300 χιλιόμετρα, ενώ από εκεί και πέρα η ταχύτητα πέφτει αρκετά. Βέβαια, αν δεν έχεις πουθενά άλλο να φορτίσεις, οπότε περιμένεις. Σε 40 λεπτά έχεις γεμίσει και έχεις άλλα 500 χιλιόμετρα να πας στο ταξίδι σου μέχρι όπου θες. Λοιπόν, επάνω εδώ ο φορτιστής έχει κουμπάκι, το πατάς για να βγει, εφόσον είναι Tesla. Είδες από πράσινο άλλαξε, το τραβάς. Έκλεισε. Και το βάζει στη θέση του. Οπότε το κουμπάκι εδώ που έχει κάνει δουλειά. Στο Tesla Fi έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα στατιστικά ακριβώς. Από πού ξεκινήσαμε να φορτίσουμε μέχρι πού φτάσαμε, πόσες κιλοβατόρες βάλαμε, το efficiency, πόσα χρήματα γλιτώσαμε, πόσα χιλιόμετρα βάλαμε και το odometer. Και από κάτω εδώ στο γράφημα βλέπουμε ότι μετά από ένα λεπτό έχει πάει στα 250 kW. Εδώ είναι ο χρόνος σου και εδώ είναι το ποσοστό της μπαταρίας που ανέβηκε.
Πίσω στη βάση μας λοιπόν είδαμε απίστευτα πράγματα για τα ελληνικά δεδομένα. Φορτίσαμε με 250 kW σε 15-20 λεπτά, βάζαμε πολλά χιλιόμετρα αυτονομίας. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρακολούθηση και για αυτό το βίντεο. Γράψτε κάτω τα σχόλια στο YouTube, κάντε εγγραφή στο κανάλι οπωσδήποτε και like, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!